και μισή. Εμείς τώρα θα βρούμε τη Μελίνα Τσέλιου για το ιατρικό θέμα της ημέρας. Μελίνα, καλή σου εβδομάδα. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Εύα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυξάνονται τα κρούσματα της γρήπης. Με αυτά τα πλάνα που είδες, φαντάζομαι ξέχασες ακόμη και το θέμα μας. Λοιπόν, με τον Ρονάλντο, θα σου πω ότι όντως θα περιμένουμε από αυτές τις ημέρες και μετά μέχρι τις αρχές Μαρτίου όλο και περισσότερα περιστατικά γρήπης. Μπαίνουμε πλέον σε μια ενδημική φάση της γρήπης. Αυτό μας ενημερώνει το Κελπνό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε πότε έχουμε να κάνουμε με γρήπη και πότε έχουμε να κάνουμε με κοινό κρυολόγημα και πώς το αντιμετωπίσουμε. Ναι. Όταν έχουμε πονόλαιμο, όταν έχουμε βήχα, όταν έχουμε συνάχη, δακρύρια και δεκατικό πυρετό, μιλάμε για κοινό κρυολόγημα και δεν πρέπει να ανησυχείτε. Θα κάνει τον κύκλο του 3-4 μέρες και θα περάσει. Όταν όμως έχουμε μια εθνή διέναρξη πυρετού πάνω από 38-38,5, έντονες μυαλγίες και όλα τα υπόλοιπα, θα σας ρίξει το κρεβάτι. Μιλάμε για γρήπη. Ας ακούσουμε όμως τι μας είπε για αυτό το θέμα ο καθηγητής μικροβιολογίας, ο κ. Αθανάσιος Τσεκρής. Η συμπτωματολογία συνήθως της γρήπης, που και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της, είναι πολύ πιο έντονη από τους υπόλοιπους αναπνευστικούς ιούς που κυκλοφορούν το χειμώνα. Έτσι συνήθως έχουμε ευνίδια έναρξη ψηλού πυρετού, έντονης καταβολής, μυαλγίας, ακόμα και δύσπνοιας. Είναι συμπτώματα που οπωσδήποτε θα πρέπει να μας οδηγήσουν, ιδιαίτερα όταν ο πυρετός επιμένει και δεν έχουμε μια κάμψη του πυρετικού κύματος, θα πρέπει οπωσδήποτε να μας οδηγήσουν να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας και ιδιαίτερα όσα άτομα ανήκουν στις αυτές τις ομάδες που λέμε υψηλού κινδύνου για αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης επιπλοκής από τη λίμωξη από τον ιό της γρήπης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα quiz. Σε ποια περίπτωση θα δώσουμε αντιβιωτικό, θα πρέπει να πάρουμε αντιβιωτικό, στο κοινό κρυολόγημα ή στη γρήπη? Στη γρήπη. Στη γρήπη. Σε καμία των περιπτώσεων. Διότι δεν παίρνουμε. Πρώτο γαϊδουράκι. Ναι. Διότι δεν παίρνουμε αντιβιωτικό ούτε για το κοινό κρυολόγημα, ούτε για την γρήπη. Μιλάμε για ιούς. Αντιβιωτικό παίρνουμε όταν έχουμε μία λίμωξη του ανώτερου εμπνευστικού συστήματος εξαιτίας ενός βακτηρίου. Ας ακούσουμε τη συνέχεια του κυρίου Τσακρή. Στη γρήπη συνήθως είναι πιο ψηλός ο πυρετός, αλλά και πάλι και στον ιό της γρήπης περιμένουμε μετά από 3 περίπου ημέρες να έχουμε μία μείωση του πυρετού. Εάν δούμε ότι ο πυρετός δεν μειώνεται ή αν έχουμε ξανά πάλι μετά από λίγες μέρες αύξηση του πυρετικού κύματος, εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας και να πάρουμε την κατάλληλη αγωγή. Να σημειώσουμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα τώρα που βρισκόμαστε στην ενδημική έξαρση της γρήπης, η έγκαιρη χορήγηση αντιγυϊκής θεραπείας, ιδιαίτερα για τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου ή τα άτομα που εμφανίζουν πυρετό ο οποίος κρατάει αρκετές ημέρες. Εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας, οπότε μαζί με την υπόλοιπη συμπτωματική θεραπεία να κρίνει αν θα πρέπει να πάρουμε και αντιϊκή αγωγή. Αν και εφόσον κρίνει ο γιατρός σας ότι πρέπει να πάρετε αντιβιωτικό, δεν πρέπει να το σταματήσετε μέχρι να ολοκληρώσετε τη θεραπεία. Όχι δηλαδή με το που νιώσετε καλύτερα, σταματάτε τις επόμενες δόσεις του αντιβιωτικού. Και πολύ σημαντικό, δεν κρατάμε το αντιβιωτικό στο ψυγείο και το παίρνουμε όταν ξαναέχουμε τα ίδια συμπτώματα ή κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο. Βασικές αρχές θεραπείας, αλλά και προστασίες για μελλοντικές ασθένειες. Μελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο θέμα που συζητούσαμε πριν, να το μοιραστώ μαζί σας, μας γράφει ο Κωνσταντίνος Τσάρνας. Αν είναι να μπουν, λέει, φόροι στα τζάκια, τότε πρέπει, λέει, να ξεκινήσουν από τη Βουλή. Εκεί έχει πολλά εύστοχο το σχόλιο. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.